Ακόμα και πολυτελή οχήματα παρελάβουν από τα συνεργεία με υγραέριο. Μέχρι τώρα πάνω από 200 αυτοκίνητα. Σχεδόν κάθε μέρα πολυτελείες έρχονται. Οι ιδιοκτήτες ακριβών Jeep μας δείχνουν τη μετατροπή. Όπως μας λένε, όταν είδαν ότι το κόστος κίνησης έγινε απαγορευτικό, πήραν την απόφαση για υγραέριο. Δεν πήγαινε άλλο με τη βενζίνα. Εκεί που έχει φτάσει η βενζίνα είναι πανάκριβη. Εδώ αναγκαστικά τρώμε λίγο χώρο αποσκευών. Αυτό βέβαια δεν τους ενοχλεί τόσο, γιατί αυτοί που έχουν και τα πολυτελεία δεν τα φορτώνουν. Το σύστημα της υγραεριοκίνησης τοποθετείται με τρεις κινήσεις σε αμάξωμα και μηχανή ενός οχήματος. Έχουμε τον εγκέφαλο, ο οποίος ελέγχει τα πάντα από συστήματα ηλεκτρολογικά, τα πάντα για να ψεκάσουν τα μπέκ. Απελπισμένος ο διευθυντής, δεν μπορούσε άλλο. Μάλλον για να το έχει τοποθετήσει, αφού και είναι υπερβολικά πολύ βενζίνη τα συγκεκριμένα Jeep. Στα πρατήρια υγραερίου το αδιαχώρητο, το full αρέτο ακούγεται εδώ χωρίς στεναγμό και πόνο στην τσέπη. Ήταν ασύμφορο το αμάξι, δηλαδή δεν το κινούσαμε. Με μια ενδεικτική τιμή της αμόλυβδης, το 1 ευρώ και 60 λεπτά ένα τεπόζιτο των 50 λίτρων γεμίζει με 80 ευρώ. Το ίδιο τεπόζιτο υγραερίου όμως με την τιμή του στα 75 λεπτά το λίτρο θα γεμίζει με 37,5 ευρώ. Υπάρχει ένα κέρδος δηλαδή 42,5 ευρώ. Γεμίζαμε 65-70 εκεί. Και γέμιζα 150. Το κόστος τοποθέτησης ανάλογα με τον τύπο του οχήματος κυμαίνεται από 1.300 έως 1.800 ευρώ. Μειονέκτημα τα λίγα πρατήρια που υπάρχουν, κάνοντας λίγο δύσκολο τον ανεφοδιασμό.